Είναι ώρα να υποδεχθούμε τον κύριο Γιάννη Μάζη, καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Μάζη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Γιώμαλη. Πάμε να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας. Κύριε Μάζη, τα πράγματα με την Τουρκία, ενώ θεωρούσαμε ότι θα αποκλιμακωθούν, δεν αποκλιμακώνονται, το αντίθετο. Τι λέτε? Ναι, είναι σωστή η παρατήρηση, όπως σωστή είναι και η παρατήρηση ότι αυτό δεν μας πτωεί καθόλου εντός εισαγωγικών το πτωεί ως ελληνική κυβέρνηση, διότι θα έπρεπε να έχουμε ήδη καταγγείλει όλες αυτές, για να μην κουράζω τώρα το ακροατήριο και εσάς, τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας, οι οποίες συνεχώς πολλαπλασιάζονται και αυξάνονται σε κλίμακα και ένταση, ιδιαίτερα δε σε μια περίοδο την οποία είχαμε προσδιορίσει εμείς οι ίδιοι ότι θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται από ομαλότητα, νυφαλιότητα και καλή θέληση των δύο πλευρών για να μπορέσουν να προχωρήσουν αυτές οι διμερείς επαφές, τις οποίες ο κύριος Τσαβούσογλου τις είπε ειλικρινέστατα, θα έλεγα, διαβουλεύσεις. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Και εμείς συνεχίζουμε απτόητοι να επαιτούμε την επόμενη συνάντηση, η οποία ούτως ή άλλως θα λειτουργήσει σαν κολυμβήθρα του Σιλοάμ λίγες μέρες πριν από την επόμενη σύνοδο κορυφής για την Τουρκία. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαστε σε θέση να καταλάβουμε και τη συγκυρία. Δηλαδή αμέσως μετά την 25η Μαρτίου θα έχουμε ταυτοχρόνως, ουσιαστικά σε δύο εβδομάδες, τρεις, θα έχουμε και την πενταμερή για την Κύπρο, η οποία επίσης έχει πάρα πολλές παγίδες, πάρα πολλά κενά, πάρα πολλά τυχάρπαστα εφευρήματα μιας προχείρου και εμβαλωματικής διπλωματίας από πλευράς Ελλάδος ως εγκύτριας ή δυνάμεως οπωσδήποτε και Κύπρου, και αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας και από μένα. Είμαι ο Σπύρος Σουρμελίδης. Αν δεν βλέπετε ακριβώς, δεν έχετε πλήρη εικόνα. Ναι, δεν μπορώ να σας δω. Γνωρίζω τη φωνή σας όμως, κύριε Σουρμελίδη. Επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα στην περιοχή και επειδή τώρα η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει έκπληκτη από τα όσα μαθαίνουμε και ακούμε για τις κινήσεις του Καΐρου που μοιράζει θαλάσσια οικόπεδα ανατολικότερα του 28 μεσημβρινού, η κυβέρνηση βέβαια δηλώνει έκπληκτη 7 μήνες από τη συμφωνία που υπέγραψε με την Αίγυπτο. Γι' αυτό γελάω, κύριε Σπουλή. Ναι, καταλαβαίνω γιατί γελάτε. Αλλά να μας πείτε λίγο την κατάσταση, πώς εξελίσσεται γύρω από την Ανατολική Μεσόγειο με όλους τους παίκτες να βρίσκονται σε πλήρη κινητικότητα, Κάιρο, Άγκυρα, Ισραήλ, και εμείς απλώς δηλώνουμε έκπληκτοι για άλλη μια φορά. Και απλώς να βάλω και αυτό στη συζήτηση, επειδή μιλήσατε για το Κυπριακό, ότι και η Λευκωσία δηλώνει πολύ δυσαρεστημένη από τις κινήσεις της Αθήνας. Κοιτάξτε, η Λευκωσία έχει δίκιο να δηλώνει δυσαρεστημένη από τις κινήσεις της Αθήνας και αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο φαντάζομαι ότι έχετε πλήξει να με ακούτε να το τονίζω. Από καιρό έχουμε ουσιαστικά εγκαταλείψει τον Κυπριακό Ελληνισμό. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Ευχαρίστω να το συζητήσουμε αν έχουμε χρόνο. Αλλά εκείνο το οποίο είναι εκπληκτικό είναι γιατί εκπλησόμεθα με την υπόθεση της Αιγύπτου. Κύριε Σουρμελίδη, από τη στιγμή που στον διεθνή ανταγωνισμό δυνάμεων, ιδιαίτερα δε σε ένα αναδιαμορφούμενο από πλευράς ανταγωνισμών περιβάλλον γεωπολιτικό όπως αυτό του συμπλόκου της Μεσογείου, εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να εμφανιστούμε ότι προστατεύουμε τα εθνικά μας συμφέροντα και κλείνουμε το μάτι στην Τουρκία
σταματώντας τον 28ο μεσημβρινό, για την ακρίβεια 27 μοίρες, 59 δεύτερα και 2, 59 πρώτα και 2 δεύτερα. Και από την άλλη μεριά ο Έλλην Πρωθυπουργός μας λέει ότι το πρόβλημα του Ουρούτς Ρεΐ στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν η μονομερής ενέργεια σε έναν αμφισβητούμενο χώρο. Από εκεί και ύστερα, γιατί οι Τούρκοι να μην κάνουν τις δελεαστικές τους προτάσεις στην Αίγυπτο και γιατί η Αίγυπτος να μην κρατάει μία πισινή. Δηλαδή, οι Έλληνες καλοί είναι, καλά παιδιά είναι, μόνο που δεν μπορούν ούτε τον εαυτό τους να προστατεύσουν. Ούτε σε εμάς ήρθανε και είπανε όταν χαράζανε μέχρι τον 28ο ότι κοιτάξτε, δώστε μας μία εγγύηση ότι ανά πάσα στιγμή αναγνωρίζετε την πλήρη επίρρεια της συστάδος των 14 νήσων του συμπλέγματος του Καστελορίζου. Να το βάλουμε και αυτό ως αστερίσκο σε αυτήν τη συμφωνία που κάναμε, ούτως ώστε όταν έρθει η ώρα να δούμε πώς θα το χειριστούμε. Επιπλέον, δεν τους καταλαβαίνουμε αυτούς τους Έλληνες, αφού μπορούσαν κάλλιστα να ρυθμίσουν και να οριοθετήσουν, όχι απλά να ανακηρύξουν, με την Αίγυπτο, δηλαδή να κάνανε μια αντίστοιχη μερική οριοθέτηση με την Κύπρο, μια αντίστοιχη μερική οριοθέτηση μεταξύ Δωδεκανήσου, Κρήτης και Κύπρου, και αφού τακτοποιούσαμε κάτω από το τραπέζι προηγουμένως με μας την οποιαδήποτε μετέπειτα οριοθέτηση, δεν το κάνουν. Όταν αφήνουν οι ίδιοι οι Ελλαδίτες τον ελληνισμό της Κύπρου να αναμένει και έρχονται με μας, δεν μας ζητούν τίποτα. Και ενώ οι Τούρκοι μας προσφέρουν, φαίνονται να συζητούν διαφυσβητήσιμα εδάφη σε χώρους θαλάσσιους όπου το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, δηλαδή η νέα συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, Άγκλος 3 του 82, τους διασφαλίζει τα μέγιστα, τότε μήπως πρέπει και εμείς οι Αιγύπτιοι να κρατήσουμε μία πισινή και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τους Τούρκους, ούτως ώστε όταν έρθει εκείνη η ώρα να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το μεγαλύτερο δυνατό τεμάχιο της Μεσογειακής Ράχης, το οποίο έχει την ίδια γεωλογική σύσταση με το κοίτασμα Ζόρ, το οποίο μας ανήκει και είναι υπεργιγαντιαίο, και μπορούμε να κερδίσουμε πολύ περισσότερα έχοντας αυτή την καλή σχέση με την Τουρκία εις το μέλλον. Κύριε Μάζη, ο Στρατάκης ο Γιάννης είμαι. Γεια σου Γιάννη. Θέλω να πω από αυτά που λέτε εσείς, κατά καιρούς αλλά και σήμερα, από την κίνηση της Αιγύπτου, από την, αν θέλετε, από την δυσαρέσκεια του Αναστασιάδη σε διάφορες περιπτώσεις. Εκείνο που εγώ εισπράττω ως πολίτης που παρακολουθώ τα πράγματα είναι ότι όχι μόνο δεν υπάρχει διπλωματική κινητικότητα από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά ουσιαστικά ακολουθούμε ό,τι μας σερβίρουν, και θέλω να το αιτιολογήσω. Θυμόσαστε κι εσείς, θυμώνται όλοι, ότι όταν ο Υπουργός Εξωτερικών πήγε στην Αίγυπτο για να υπογράψει συμφωνία, τι μας δήλωσε? Μπήκα στο αεροπλάνο και δεν ήξερα τι πάω να κάνω. Το θυμόσαστε? Εκεί λέει έμαθα για τη συμφωνία. Είναι έτσι Σπύρο? Ακριβώς έτσι. Ποιος λοιπόν έκανε αυτή τη συμφωνία? Ποιος τη συνέταξε και ποιος μας επέβαλε να πάμε να την υπογράψουμε? Και χωρίς να πάνω, ξέρουμε ότι πάμε να την υπογράψουμε. Και από πάνω, ποιος μας λέει να πάμε σε μια πενταμερή όταν δεν έχουμε αποσαφηνίσει τα της Κύπρου, όπως ορθά είπατε νωρίτερα? Πάντως ένα είναι βέβαιο, γιατί έκανα και τοποθέτηση. Το συμβούλιο αυτό της Ευρώπης δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ποτέ. Όχι μόνο για αυτά που θα αποφασίσει, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά γιατί αποφασίζει και 200 χρόνια μετά την επανάσταση του 1821 ό,τι θα αποφασίσει. Ούτε καν αυτό δεν ήταν ικανή να αλλάξουν ως μια συμβολική κίνηση για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Μου είναι δύσκολο να διαφωνήσω μαζί σας, κύριε Στρατάκη.
Με προβληματίζει. Τι να κάνουμε, ξέρετε, η αλήθεια είναι σαν μια εξίσωση μαθηματική. Έχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Είτε την φτιάνουν Σοβιετικοί, είτε τη φτιάνουν Πιγκουίνοι. Είναι απλά τα πράγματα. Μάλιστα. Και εγώ θα σας πω το εξής. Έχουμε, για να το συγκεκριμενοποιήσω αυτό που είπατε, έχουμε απαντήσει στο ερώτημα πώς θα συμμετάσχει η Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κράτος αναγνωρισμένο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, θα συμμετάσχει σε αυτήν την περίεργη άτυπη, τώρα άτυπες οι συνομιλίες με την Τουρκία, άτυπη οι πενταμερείς, άτυπα όλα. Λοιπόν, πώς θα συμμετάσχει, ως Κυπριακή Δημοκρατία ή θα συμμετάσχει ως δύο κοινότητες, η μία θα λέει ότι έχει ένα ταμπελάκι μπροστά στον εκπρόσωπό της και θα λέει «His Excellency Mr. Tatar» και στην άλλη θα έχει «His Excellency Mr. Αναστασιάδης». Δηλαδή, ο πρόεδρος του νομίμου κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας θα είναι ένας απλός αρχηγός κοινότητος. Και μου έρχεται στο μυαλό, κύριε Στρατάκη, κυρία Γιάμαλη, κύριε Σουρμελίδη, μου έρχεται στο μυαλό εκείνος ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος είπε ότι παρέλαβα κράτος και δεν θα παραδώσω κοινότητα εις άγραν προστατών. Αυτό και μόνον από εκεί να αρχίσουμε. Μάλιστα. Είδα την κούπα σας που είναι κούπα Game of Thrones. Ποιοι είναι οι... Ναι, είναι την κατήσχεσα από τον γιο μου. Παρακολουθείτε το η σειρά? Πολύ. Ποιος είναι η Ελλάδα, ποιος είναι η Τουρκία? Ναι, κοιτάξτε, εκεί είναι 7 βασίλεια. Σωστά. Εδώ πέρα εμείς τώρα δεν ξέρω αν είμαστε προτεκτοράτο ή βασίλειο. Βαρύ. Είναι βαρύ, όντως. Μάλιστα. Θα έχεις κάποια ερώτηση. Αφού με ξέρετε ότι είμαι άνθρωπος που λέω αυτό που σκέφτομαι. Αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Αν έχουμε ελάχιστο για μία ερώτηση, να μας πει ο κύριος Μάζης τι πιστεύει για το Κυπριακό, το οποίο πράγματι είναι πολύ σοβαρό στην εξίσωση. Αν οι Τούρκοι πλέον πάνε για τα δύο κράτη ή αν θέλουν μια πάρα πολύ χαλαρή ομοσπονδία για να εκβιάζουν πάντα και το ελληνικό κομμάτι, ας το πούμε έτσι, την Κυπριακή Δημοκρατία ουσιαστικά. Ξέρετε, έχουμε λίγο χρόνο, αλλά κάποια στιγμή, επειδή μαζί με άλλα 21 άτομα Έλληνες, αυτή είναι η προσέγγιση μου, υπογράψαμε ένα κείμενο το οποίο κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο. Ναι, και ναι, βέβαια, και έχετε δίκιο, ναι. Αξίζει να τη συζητήσουμε, αλλά εδώ θα απαντήσω απευθείας στο ερώτημά σας. Πρώτον, το Κυπριακό, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι μία υπόθεση η οποία είναι ένα είδος σαλαμιού το οποίο το κόβουμε φέτα-φέτα με δική μας ευθύνη και εις βάρος μας, δίδοντας τις φέτες να τις καταβροχθίζει η Τουρκία. Το Κυπριακό είναι ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής και έχει πίσω του ένα βαρύ φορτίο με αποφάσεις και ψηφίσματα αφενός με του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αφετέρου δε της Γενικής Συνελεύσεως. Ο όρος διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία δεν υπάρχει πουθενά μέσα σε αυτές τις αποφάσεις. Απεναντίας, εάν είμαστε μια χώρα η οποία σεμνύνεται για τον σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο, θα πρέπει πρώτα απ' όλα σε αυτά τα έγγραφα να πάμε και μετά να συζητήσουμε για οτιδήποτε άλλο. Δεν μου λέτε, είναι δυνατόν να έχουμε μυθριδατοποιηθεί τόσο πολύ, ούτως ώστε να θέλουμε να νομιμοποιούμε κάθε φορά και περισσότερο την εισβολή και την κατοχή, να νομιμοποιούμε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας όπως μαζικούς βιασμούς που έκανε η Τουρκία στο νησί, όπως μαζική καταστροφή πολιτιστικών μνημείων, όπως 1500 και βάλε αγνοουμένους, όπως κατάχρηση περιουσιών κτλ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία αναγνωρίστησαν και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από τη Συνθήκη της Γενέβης και από το Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γιατί όλα αυτά τα βάζουμε κάτω από το χαλί και καθόμαστε να συζητήσουμε από πού θα ξεκινήσουμε την επόμενη φορά?
τώρα απαντώ στην ερώτηση. Μα οι Τούρκοι δεν πιστεύουν ότι θα πάρουν δύο κράτη. Πρώτα απ' όλα οι Βρετανοί, οι καλοί μας φίλοι στην Κύπρο, δεν υπάρχει περίπτωση να αναγνωρίσουν δύο κράτη. Ο κύριος Μπορέλ από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει ούτε να ακούει για δύο κράτη. Γιατί επιμένουν οι Τούρκοι στα δύο κράτη? Διότι κάνουν μπλόφα, αγαπητοί μου φίλοι. Διότι θα μας αναγκάσουν να προσπαθήσουμε για να τους κατευνάσουμε να δεχθούμε μία χαλαρότατη ψευδή συνομοσπονδία, η οποία μάλιστα λέει θα χαρακτηρίζεται και από πολιτική ισότητα. Και απευθύνομαι στον φίλο μου το Γιάννη. Γιάννη μου, το θυμάσαι το σύνθημα που φώναζαν οι καημένοι οι μαύροι στην Νότια Αφρική? One man, one vote φωνάζανε. Αυτό το πράγμα είναι πολιτική ισότης. Δεν είναι πολιτική ισότης το 18% να αποτελεί ανεξάρτητο ουσιαστικά κράτος, το οποίο να έχει την ίδια πολιτική και αποφασιστική βαρύτητα με το 80% του ελληνισμού. Το 2 που λείπει είναι Μαρονίτες και Λατίνοι. Λοιπόν, είναι δυνατόν να συζητάμε με συνθήκες apartheid σήμερα και να έχουμε μυθριδατοποιηθεί τόσο πολύ? Η Κύπρος, πραγματικά διάβασα κάτι το οποίο μου άρεσε, η Κύπρος είναι αρκετά μεγάλη για να χωρέσει όλο το λαό της και αρκετά μικρή για να δεχθεί τέτοιες ατιμίες. Μάλιστα. Κύριε Μάζη, σας ευχαριστώ πολύ.